επειδή τις τελευταίες εβδομάδες πάλι είχαμε ιστορία με, με το θέμα με τα λοιπάσματα, με όλα αυτά τους ρήπους, όλα αυτά τα αέρια που βγαίνουν από τα λοιπάσματα. Επειδή έχετε ασχοληθεί εσείς αρκετά στο παρελθόν, ακούσαμε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, να λέει ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή και του κυρίου, του καθηγητή Πανεπιστημίου, του κύριου Ραψομανίκη. Ήθελα να ρωτήσω, εκείνους τους σταθμούς που μπήκανε για την μέτρηση των ρήπων από τη Δημοφέλεια, που ήταν με δικές σας παρεμβάσεις, τα δεδομένα που έχουν προκύψει ποια είναι, κύριε Γκαϊτατζή? Εντάξει. Αυτή ήταν η μόνη ολοκληρωμένη προσπάθεια που είχε γίνει, η οποία διέκρισε 6 μήνες, για να αποτιμήσουμε ποια είναι η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην περιοχή της Καρβάλης. Ο σταθμός στήθηκε δίπλα στην εκκλησία της Καρβάλης, στην ταράτσα μας του κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος σταθμός ποτέ που να έχει λειτουργήσει μέσα στην Καρβάλη, που να έχει μετρήσει όλους αυτούς τους ρήπους με όλη αυτή τη χρονοσυρά, με τον πλέον επιστημονικό τρόπο, με εγκαθιμονωμένα όργανα, και ελεγχόταν από μένα. Ναι. Εγώ έκανα μια τελική έκθεση, την οποία υπέβαλα στη Δημοφέλεια και στην οποία αποτυπώνεται περίπου η κατάσταση. Δυστυχώς δεν το συνέχισαν. Η γνώμη μου ήταν ότι έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο, είχαμε μόνο 6 μήνες. Το καλό ότι είχαμε μέσα τους καλοκαιρινούς μήνες, που το φαινόμενο ίσως είναι πιο έντονο για εμφάνιση ρύπανσης, αλλά δεν είχαμε όλο τον χρόνο. Και ο λόγος που όλο αυτό είναι γιατί οι ρήποι που μετράμε και που είναι νομοθετημένοι να μετράμε και αφορούν την ποιότητα της ατμόσφαιρας, δηλαδή τον αέρα που αναπνέουν οι κάτοικοι και οι άνθρωποι, αφορούν ετήσια δεδομένα. Ετήσιους μέσους όρους ή μηνιαίους μέσους όρους. Οπότε πρέπει να έχεις μεγάλη σειρά μετρήσεων και αξιόπιστων μετρήσεων. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Υπάρχουν σκόπιες μετρήσεις. Εγώ δουλεύω στην περιοχή από το 87 που δεν είναι η κλιματική μου εργασία. Και που οι σκόπιες μετρήσεις δεν βοηθάνε κιόλας να βγει μια σωστή επιστημονική, με επιστημονικό επίπεδο δουλειά. Μάλιστα. Εδώ το θετικό είναι ότι εισακούστηκα από την προηγούμενη δήμαρχο, την κυρία Τσανάκα, και ανέφερε στη Δημοφέλεια, ενοικιάστηκε ένας τέτοιος σταθμός, στήθηκε πρότυπα όπως έπρεπε, τον επέβλεψα, έπαιρνα τα δεδομένα. Η κυρία Δήμαρχος, και όπως ήθελε τότε, έβλεπε real time, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, τις τιμές, στα κινητά τηλέφωνα. Μπορούσε δηλαδή ο καθένας να μπει και να δει, ο καθένας που για τους κωδικούς δηλαδή. Λειτουργήσε όπως έπρεπε υποδειγματικά να λειτουργήσει ένας σταθμός, αλλά δυστυχώς δεν συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Και η πρόταση ήταν να αγοραστεί ένας τέτοιος σταθμός και να λειτουργήσει και να το προσφέρουμε να το κάνουμε στα πλαίσια της κοινωνικής μας, το πούμε, ευθύνης στην περιοχή, αφιλοκερδώς να τρέχω και να επιβλέπω τη λειτουργία αυτού του σταθμού, εφόσον αγοραστεί από την. Από τον Δήμα. Ένας τέτοιος σταθμός, κύριε Γκαϊτατζή, για την αγορά του, το κόστος ποιο είναι? Εντάξει, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτά τα μηχανήματα που στήσαμε εμείς και που μετρούσαμε, πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, καλώς συγκεκριμένο να έχει προδιαγραφές συγκεκριμένες, να κλιματίζεται, να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 20 βαθμού κτλ. Θέλει έναν κλωβό. Δηλαδή θέλει ένα διαμερισματάκι αυτά τους κλωβούς που μεταφέρονται. Όλο αυτό το πακέτο μαζί με την αγορά των μηχανημάτων κοστίζει γύρω σε 100.000 ευρώ. Αυτό όμως έχει και σημαντικά λειτουργικά έξοδα, διότι έχει βαθμονομήσεις κάθε μήνα με πρότυπα αέρια, θέλει εκπαίδευση προσωπικού, θέλει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος τάξη των 10.000 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε για 110.000 ευρώ σε ένα χρόνο. Ναι, τέτοιους σταθμούς, ας πούμε, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει καμιά δεκαριά, η Αθήνα έχει καμιά εικοσαριά. Είναι σταθμοί που είναι στο πανελλήνιο δίκτυο μέτρησης της ποιότητας ατμόσφαιρας. Πέρα όμως από αυτούς τους σταθμούς, πρότεινα και στην τότε αλλά και στην ίδια διοίκηση εναλλακτικούς σταθμούς. Κάποιοι οποίοι δεν μακράν με τόσο μεγάλη ακρίβεια, γιατί σε εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο η ακρίβεια, δηλαδή αν το 100 είναι 80 ή 120, όσο η διακίνηση και να δούμε πού βρισκόμαστε. Μπορούμε λοιπόν με ένα πολύ μικρότερο κόστος να αγοράσουμε 3-4 σταθμούς, οι οποίοι θα συνδεθούν ιντερνετικά ή με GSM τεχνολογία μεταξύ τους. Και κάποιος μπορεί να βλέπει επίσης real time και online
τα δεδομένα και να αποτιμήσει μέσα στην λειτουργία ενός-δύο χρόνων τι γίνεται στην περιοχή και μετά να δει αν θα πρέπει να προβεί σε κάτι πολύ πιο αξιόπιστο, όχι αξιόπιστο, πολύ πιο κοντά στην πρότυπη τεχνολογία, ας το πούμε, και να μην δώσει τα λεφτά κατευθείαν σε ένα τέτοιο σταθμό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε με 60.000 να πάρουμε ένα δίκτυο 3-4 σταθμών. Θα σπουδούν στο Χαλκιωρό, στην Καρβάλη, στην Καβάλα, στο λιμάνι, στο κέντρο της πόλης, στον Άγιο Σύλλα. Και να έχεις ένα τέτοιο δίκτυο, να αξιολογήσεις τα δεδομένα μετά από 1-2 χρόνια λειτουργίας και μετά να πεις πού υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να πάω να επικεντρώσω εκεί την μέτρηση. Μάλιστα. Το οποίο θα ήταν ίσως και σωστότερο. Και τα δύο δεν σε ακούστηκαν. Δεν σε ακούστηκαν. Δεν ξέρω. Και αυτά είναι έγγραφα. Δεν τα λέω προφορικά. Ναι, ναι. Έχουν αποστέλει με έγγραφα και με την υπογραφή μου από κάτω. Οπότε υπάρχουν άλλες ίσως ανάγκες, άλλες προτεραιότητες και παρόλο που ακούστηκαν, δεν υλοποιήθηκαν. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου, επίσης, δεν έχει νόημα αυτό που γίνεται που λέμε να έχει κάποιος να επιβλέψει και να ελέγξει τι το σταθμό που είναι στα όρια της εγκατάστασης. Για ποιο λόγο, να δούμε τι αναπνέουν τα σιτάρια και τα σπουργίτια. Η αέρια ρήπανση είναι ένα θέμα που αφορά τους δέκτες της αέριας ρήπανσης. Άρα πρέπει να δούμε οι άνθρωποι που είναι οι κύριοι δέκτες τι ποιότητα αναπνέουν. Άρα πρέπει να πάμε στο αστικό κέντρο ή να πάμε στο ημιαστικό κέντρο της Καρβάλης, στο Καλκερό, που υπάρχουν προβλήματα και να δούμε αυτοί οι άνθρωποι τι αναπνέουν. Τώρα, αν κάποιος μου δείξει ότι στα όρια της εγκατάστασης είναι καλά τα πράγματα, όταν φυσάει, όταν δεν φυσάει, δεν έχει νόημα. Προφανώς. Να δούμε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε τι ρήπανση υπόκειται ένας άνθρωπος που ζει. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν έχει νόημα, είμαι σίγουρος ότι η βιομηχανία λειτουργεί. Σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά θέλω να πω ότι είμαι περίπου, πώς να το πω, πεπισμένος ότι για διάφορους λόγους η βιομηχανία λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, αν κάποιος μετρήσει το τι βγάζει από την καμινάδα, το οποίο είναι το νομοθετικό όριο που πρέπει αυτή να έχει, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτω από τα όρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι είναι κάτω από τα όρια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που σας φέρνω είναι όλα τα αυτοκίνητά μας, αν τα περάσουμε εκταίο, θα λειτουργούν σωστά και κάτω από τα όρια εκπομπής. Αν βάλεις όμως 1.000.000 αυτοκίνητα στην Αθήνα. Αθρηστικά γίνεται. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα και επίσης τα όρια αυτά είναι όρια τα οποία ανανεώνονται. Γι' αυτό σας λέω, εδώ μπαίνει το θέμα που είχαμε πει τη έγκριση περιβαλλοντικών όρων που θα έχουν διάρκεια 20 έτη. Δηλαδή με ένα όριο που βάλαμε σήμερα θα ζούμε για τα επόμενα 20 έτη. Όχι. Προφανώς.